Τώρα, την Ντορέτα Παπαδημητρίου συνάντησε το Star σε φωτογράφηση για τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία θα πάρει μέρος. Ο ηθοποιός μίλησε για το σοου μεταμφιέσεων, για τους τηλεκριτικούς και για τα επόμενα τηλεοπτικά της σχέδια. Μετά το Dancing with the Stars, η Ντορέτα Παπαδημητρίου συνεχίζει το χορό και έτσι διατηρεί την άψογη σουλέτα της και παραμένει σεξι. Η ηθοποιός έκανε φωτογράφηση για τη νέα θεατρική παράσταση Hangover και απέφυγε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή. Δεν απαντάω ποτέ, μωρέ, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή, ούτε σε σχέση με αυτό, ούτε σε άλλα πράγματα που μπορούν να έχουν ακουστεί και γραφτεί. Δεν μου αρέσει να μιλάω, δεν αισθάνομαι άνετα. Αν ρωτήσω αν μια τόσο ωραία γυναίκα είναι ερωτευμένη, τι θα μου απαντήσει? Θα σου απαντήσω ότι σου απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Αλλά δόξα τω Θεώ είμαι πάρα πολύ καλά, εντάξει. Ούτε με ξαντίζει, ούτε με θυμώνει. Ξέρεις, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό να γράφονται και να λέγονται κάποια πράγματα. Απλά εγώ, σαν Ντορέτα, δεν θέλω καθόλου να... ούτε να διαψεύδω, ούτε να επιβεβαιώνω. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Η πρωτιά στο σοου έφερε τη μεγάλη δημοσιότητα. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου πια δεν προλαβαίνει να απαντά στο τηλέφωνό της, αφού οι επαγγελματικές προτάσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Έχουν ακουστεί διάφορα και η αλήθεια είναι ότι συζητάμε διάφορα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να σου πω τίποτα παραπάνω, γιατί πραγματικά δεν είναι τίποτα ούτε κλεισμένο, ούτε συμφωνημένο, ούτε σίγουρο. Ας πούμε ότι είσαι και την καταστάτρια από την Τσιμτσιλή μέχρι και τη Ζέτα Μακρυπούλια, α πούμε. Όχι, αυτά τα σενάρια νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το σοου μεταμφιέσεων αλλά και ο Αλέξανδρος Ρήγας ως κριτής, με τον οποίο θα συνεργαστεί και στο θέατρο, έχουν κερδίσει την Ντορέτα και ας λένε οι τηλεκριτικοί ό,τι θέλουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που καλούνται να κάνουν όλα τα παιδιά εκεί. Δεν είναι κάτι απλό. Και σαν σοου είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο. Νομίζω ότι ο Αλέξανδρος είναι πολύ καλός στο ρόλο του ως κριτής και σαφέστατα και έχει άποψη και γνώμη η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και σε εμάς, στο dancing, γράφανε και λέγανε διάφορα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι okay, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Εγώ το θεωρώ πολύ φυσικό αυτό και αναμενόμενο και σεβαστό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας που συμμετέχει σε αυτό το σοου, είτε στο δικό μας είτε τώρα σε αυτό, φαντάζομαι ξέρει τι κάνει και ποιος είναι. Είδατε πώς φαίνεται η πείρα στις τηλεκριτικές?